ψηφίζεται το μεταξύ πολλών, ήταν πάρα πολύ γνωστό, ο κόσμος το χιτούν πάνω και εμείς κρυφό καμάρι. Γίνεται διακίνηση καυσίμων από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, όχι ακριβώς διακίνηση των καυσίμων. Πολλοί Ελληνοκύπροι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους με καύσιμα από πρατήρια στα κατεχόμενα λόγω της μεγάλης διαφοράς στην τιμή πώλησης μεταξύ ελευθέρων περιοχών και κατεχομένων. Ένα θέμα που φαίνεται ότι δεν εμπίπτει στον κανονισμό για την πράσινη γραμμή. Ένα θέμα από το οποίο προκύπτει ζήτημα απώλειας φόρων για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το παρακολουθεί σε βάθος ο Κυριάκος ο 56. Κυριάκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Όλο ένα και περισσότερα οχήματα από τις ελεύθερες περιοχές συνηθίζουν να γεμίζουν πλέον τα τυπόζητά τους με καύσιμα από τα κατεχόμενα. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλεύθερος γίνεται λόγος για τους τελευταίους μήνες ότι πέραν των εκατοντάδων ιδιωτών που εφοδιάζουν τα οχήματά τους με καύσιμα από τα κατεχόμενα, έχουν παρατηρηθεί ότι πλέον εκτεταμένα και εταιρείες μεταφορών, επιβατικών ή εμπορευμάτων, μεταξύ των οποίων και εταιρείες ταξί, στέλνουν όλο το στόλο τους για εφοδιασμό με ντίζελ και βενζίνη από τα πλησιέστερα στα οδοφράγματα πρατήρια καυσίμων των κατεχομένων. Αξίζει να πούμε, Χρήστο, ότι η τιμή του καυσίμου βενζίνης και ντίζελ κυμαίνεται στα κατεχόμενα μεταξύ 78 έως και 80 σεντ του ευρώ, που σημαίνει ότι για ένα οδιωτικό όχημα μεγάλου κυβισμού που γεμίζει με 75 λίτρα καύσιμο πληρώνει περίπου 58 ευρώ για να γεμίσει το τυπόζητό του, έναντι περίπου 90 ευρώ που απαιτείται για να γεμίσει το αυτοκίνητο του με καύσιμο στις ελεύθερες περιοχές. Τώρα, όσο μεγάλη και αν είναι η διαφορά, Κυριάκο, ηθικά είναι μεμπτό όλο αυτό το ζήτημα που εκτιλήσεται με τις κατεχόμενες περιοχές. Προσωπική άποψη είναι αυτή, ότι τώρα για να γλιτώσω 12 ευρώ, ναι, ναι. 12 ευρώ στο να γεμίσω το ρεζερβουάρ μου, από τη στιγμή που νομίζω τα γνωρίζεις καλύτερα, υπάρχει και ζήτημα ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Και απλά να σημειώσουμε ότι η διαφορά στην τιμή είναι κυρίως λόγω της μεγαλύτερης φορολογίας και όχι λόγω του κόστους των καυσίμων που υπάρχει στις ελεύθερες περιοχές. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Λευκωσίας, τον κύριο Κυριάκο Λουκά, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη του προβλήματος και σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο σε ακριτικά πρατήρια της πρωτεύουσας. Έχουν χάσει τον τελευταίο καιρό αρκετούς πελάτες, όπως μας είπε, οι οποίοι πελάτες παραδέχονται στους πρατηριούχους ότι πλέον προτιμούν τα κατεχόμενα. Είναι οικονομικό το θέμα, αλλά δημιουργεί και άλλες διαστάσεις και δημιουργεί μεγάλες απώλειες εσόδων για το κράτος, Χρήστο. Και οι αρχές υπάρχει τρόπος αντίδρασης από το κράτος από εδώ μέχρι τώρα, ρεπορτάζ? Έχω επικοινωνήσει και με το Υπουργείο, έχω επικοινωνήσει και με το Τελωνείο. Από ό,τι φαίνεται, οι αρχές είναι με δεμένα χέρια. Γι' αυτό είναι το συμπέρασμά μου, Χρήστο, καθώς οι κανονισμοί της πράσινης γραμμής δεν απαγορεύουν σε οχήματα να γεμίζουν με καύσιμα. Εκείνο που υπάρχει σύμφωνα με τη διερεύνηση είναι μια εγκύκλειος του 15, με βάση την οποία απαγορεύεται να έχεις επιπρόσθετο τυπόζητο μέσα στο όχημα, και υπήρξαν ένα-δυο περιστατικά, όπως μας λέχθηκε, έγινε δηλαδή κατασχέσεις μικρών τυπόζητων των 20 με 30 λίτρων που εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα εκεί στα οδοφράγματα από τους λειτουργούς του Τελωνείου. Από εκεί και πέρα όμως, για τις μεγάλες ποσότητες, πάντως το Τελωνείο δηλώνει ότι δεν έχει εντοπίσει στόλους ολόκληρους να προβαίνουν στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά σίγουρα είναι ένα φαινόμενο σύμφωνα με τους πρατηριούχους στις ακριτικές περιοχές πολύ έντονο, και όπως είπα και προηγουμένως, δηλώνουν ότι έχουν χάσει πελάτες οι οποίοι παραδέχονται ότι πηγαίνουν πολύ στα κατεχόμενα. Κυριάκο, πάμε στο Σωτήρη Παπαδόπουλο, απευθεία σύνδεση με το Προεδρικό. Έχουμε